Φίλες και φίλοι χαίρετε, είναι ένα έκτακτο βίντεο αυτό για να σας πω πως απόψε στο κανάλι μας στις 9 θα κάνουμε έκτακτο live και ο λόγος είναι η θλιβερή επικαιρότητα. Μου έχει στείλει συνάδελφος η Μαρία Εκορακά ένα δημοσίευμα το οποίο αφορά στην καινούρια γυναικοκτονία που έγινε χθες 1η Απριλίου... ...2024 στους Αγίους Αναργύρους. 28χρονη κοπέλα πήγε να καταγγείλει στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων ότι ο Πρόιντις, ...ο οποίος είναι 39 ετών και με τον οποίο έχουν χωρίσει από το 2020... ...δηλαδή 4 χρόνια πριν, ότι ο Πρόιντις ήταν έξω από το σπίτι της και την παρακολουθούσε. Τη έστεισε καρτέρι... Φαντάζομαι τα έχετε ακούσει, δεν περιμένετε από μένα να τα ακούσετε. Λέει όλα συνέβησαν, διαβάζω από το άρθρο της Life, όλα συνέβησαν τον 28 χρόνια, η οποία είχε χωρίσει με τον 39χρονο δράστη από το 2020, τον είδε να την περιμένει έξω από το σπίτι της και πήγε μαζί με έναν φίλο της στην αστυνομία για να καταγγείλει το περιστατικό. Σημειώνεται πως 28χρονη μετά το χωρισμό τους είχε καταθέσει μήνυση εναντίον του πρώην συντρόφου της για βιοπραγία και βιασμό, ενώ είχε ζητήσει και ασφαλιστικά μέτρα. Η 28 χρόνια μετά τη χθεσινή καταγγελία, είχε ζητήσει περιπολικό για να τη μεταφέρει στο σπίτι τη, καθώ φοβόταν, όμω οι αστυνομικοί τη είπαν ότι δεν υπήρχε κάποιο διαθέσιμο. Φεύγοντα από το τίμα, πρώτα έφυγε ο φίλο τη και τότε, την ώρα που πήγαινε να αποχωρήσει, τη επιτέθηκε ο δράστη με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό τη λίγα μέτρα από το φυλάκιο των αστυνομικών. Παράλληλο ο ίδιο αυτό τραυματίστηκε στο λαιμό και διακομίστηκε στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Θέλω να κάνουμε απόψε live και να μιλήσουμε πολύ σοβαρά, πολύ σοβαρά για το ποια είναι τα επικίνδυνα πρόσωπα σε μια ερωτική σχέση. Να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για τη διαφορά ηλικίας σε παιδιά τα οποία είναι ακόμη έφηβοι. Η κοπέλα που δολοφονήθηκε χθες ήταν 28 αλλά χώρισε με αυτόν όταν ήταν 24. Και όταν ήταν 24, αυτό ήταν 35. Άρα η σχέση του συνέβηκε όταν αυτό ήταν ενήλικο και αυτή ήταν ακόμη έφηβη. Και να μιλήσουμε για να συμβουλεύσουμε και να προστατεύσουμε και τα παιδιά μα και του εαυτού μα, αν είμαστε σε μια νεαρή ηλικία, από επικίνδυνε σχέσει. Δεν ξέρουμε, πολύ συγκλονισμένοι με αυτό το θέμα. Μου το έστειλε προλίγου η τώρα το διάβασα. Απόψε λοιπόν, αντί να κάνουμε το συνηθισμένο βίντεο τις 9 το βράδυ live για να συζητήσουμε για την επικίνδυνοτητα των ερωτικών σχέσεων με μεγάλη διαφορά ηλικίας όταν το ένα πρόσωπο είναι στην εφηβεία.